Επειδή όμως όλες οι κυβερνήσεις στο τέλος της ημέρας, κύριε Πρόεδρε, κρίνονται από την καθημερινότητα, θέλω να πάμε σε κάποια θέματα που βρίσκονται κιόλας τώρα στην επικαιρότητα και κάποια που σταθερά είναι, η αλήθεια είναι, στις ατζέντες των δελτίων ειδήσεων καθημερινά. Θέλω να αρχίσουμε από τα θέματα της ασφάλειας. Παρακολουθώ με ανακούφιση, η αλήθεια είναι, τις τελευταίες ημέρες να γίνεται κάτι στην πληγή της οπαδικής βίας. Έχουμε θρηνήσει νεκρούς, δεν χρειάζεται να τα θυμίσω. Αυτό ξέρετε που όλοι αναρωτιούνται από τη μέρα που είδαμε αυτή την γιγαντιαία επιχείρηση και πληροφορηθήκαμε αυτές τις δεκάδες συλλήψεις, είναι πόσο βαθιά θα πάει, θα φτάσει μέχρι τέλος. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, δυστυχώς, ακουμπάτε οι κυβερνήσεις τον αφρό, τη μαρίδα, θα πάει και πιο βαθιά το θέμα. Δυσκολεύομαι, όπως καταλαβαίνετε, να σχολιάσω μία ανοιχτή έρευνα και μία δικαστική υπόθεση, η οποία τώρα δρομολογείται. Όμως θέλω να σας πω ότι για τα ζητήματα της οπαδικής βίας έχουμε κάνει πολλά πράγματα και έχουμε αποδείξει ότι εννοούμε αυτά τα οποία λέμε. Και μερικές φορές, ναι, υπάρχουν και σταγόνες οι οποίες ξεχυλίζουν το ποτήρι και υποχρεώνουν όλες και όλους να ανασκομωθούν και να αναλογιστούν αν πραγματικά μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε και να ανεχόμαστε τέτοια φαινόμενα. Αυτό το οποίο μπορώ να πω, γιατί και εγώ δεν έχω πρόσθετη πληροφόρηση όπως αντιλαμβάνεστε, είναι ότι διεξήχθη μια πάρα πολύ εμπεριστατωμένη έρευνα με απόλυτη αιχμήθεια. Πράγμα πολύ ασυνήθιστο, θα έλεγα, για τα δεδομένα της πατρίδας μας. Και αυτό είναι μια πολύ θετική ένδειξη. Από εκεί και πέρα, έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και στην ανακριτική διαδικασία, αλλά και στη δικαιοσύνη, ότι θα κάνει αυτό που πρέπει και θα τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτούργοι, όπου και αν αυτοί βρίσκονται. Δεν είναι δικιά μου δουλειά, ούτε δικιά σας, ούτε καθενός. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης. Νομίζω αποδείξαμε ότι διαθέτουμε αυτή την πολιτική βούληση και με το παραπάνω. Και όχι μόνο στηρίζοντας αυτή την προσπάθεια, αλλά κάνοντας και παίρνοντας και δύσκολες αποφάσεις. Το κλείσιμο των γηπέδων, θυμάστε την κριτική ακούσαμε, τις αυτοματοποιημένες ποινές, το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Και η αλήθεια είναι ότι η κατάσταση σήμερα στα γήπεδα δεν έχει σχέση με αυτό το οποίο συνέβαινε πέρυσι και πρόπερσι. Θα μου πείτε, ανά πάσα στιγμή καραδοκεί το αυγό του φιδιού. Όμως έχουμε αποδείξει ότι έχουμε αποφασιστικότητα να τιμωρήσουμε τους ενόχους και να έπρεπε να συνεργαστούμε με όλους και με όλους για να τελειώνουμε πια. Πιστεύω ότι ίσως για πρώτη φορά έχουμε λόγο να είμαστε συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι θα τελειώσουμε με το καρκίνωμα της οπαδικής βίας και με τα διάφορα παρακλάδια του. Γιατί δεν είναι μόνο η οπαδική βία. Εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα ήταν αρκετά πιο σύνθετα και περίπλοκα. Και βλέπετε ότι όταν το κράτος θέλει να επιβάλλει την νομιμότητα, μπορεί και το κάνει. Θυμάστε, πέρυσι είχαμε κάνει την ίδια συζήτηση για τους ελέγχους στη Μύκονο. Όλοι λέγανε, μα είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το αυθαίρετο παρακράτος. Και είπαμε όχι. Αν τα βάλετε με το κράτος και το κράτος έχει αποφασιστικότητα, τότε θα τηρηθεί ο νόμος. Αναφέρομαι στην πολιτική βούληση. Μα γίνεται γι' αυτό και να μην αναφερθούμε μόνο σε αυτό. Τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οδική συμπεριφορά. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ας το αναγνωρίσουμε. Δεν σεβόμαστε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Καθίστε σε ένα οποιοδήποτε φανάρι και θα δείτε πόσοι περνάνε με κόκκινο. Αρχίζει και αλλάζει αυτό. Ακούω πολύ γκρίνια γιατί ρίχνουμε πρόστιμα για τα κράνη. Μα δεν πρέπει να. Υπάρχει μια αλλαγή δόγμα. Όχι, δεν υπάρχει δόγμα. Καταλαβαίνω. Το δόγμα είναι μια βαριά λέξη. Υπάρχει, νομίζω, μια, θα έλεγα, βαθιά πίστη δικιά μου και της κυβέρνησης ότι δεν υπάρχει κοινωνία χωρίς κανόνες. Αυτό έχει εκφάνσεις μέχρι και στο bullying. Μέχρι και στον τρόπο με τον οποίο τα ίδια τα παιδιά έχουν τώρα ένα εργαλείο να καταγγείλουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά θα πρέπει να γνωρίζουν όλες και όλοι και οι μαθητές μας ότι και στο σχολείο υπάρχουν κανόνες. Για πολλά χρόνια, δεκαετίες ολόκληρες, θα έλεγα ότι ήμασταν δέσμοι μιας λογικής ότι έχουμε δικαιώματα και δεν έχουμε υποχρεώσεις. Ότι όλα τα καλά τα επομίζεται το πρόσωπο για όλα τα στραβά φταίει το κράτος. Δεν είναι έτσι. Καμία οργανωμένη κοινωνία δεν μπορεί να λειτουργήσει με αυτούς τους κανόνες. Μακάρι να δούμε αποτελέσματα και σε αυτόν τον τομέα. Βλέπετε ότι και το bullying και η βία των ανηλίκων είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι ήρθατε στην εξουσία με μια ατζέντα ασφάλειας και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένουμε να δούμε κάποια αποτελέσματα σε κάποιους τομείς. Περιμένουμε λοιπόν να αξιολογήσουμε όλα αυτά που μας λέτε.